όσο περνάνε οι μέρες, τόσο φουντώνουν οι απειλές, από ό,τι φαίνεται, του μύχου του γνωστού. Του γνωστού. Από την περιοχή του Κολωνού. Κολωνού, ναι. Με το 12χρονο κοριτσάκι, ο οποίος λέει συνεχίζει να απειλεί. Να απειλεί τους πολιτικούς προστάτες του. Ότι αν δεν βγω από τη φυλακή δύο μέρες πριν τις εκλογές, θα μιλήσω και θα τα πω όλα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Νουλέζα, τον γνωστό δικηγόρο. Καλησπέρα σας, κύριε Νουλέζα. Καλησπέρα, κύριε Καμπούρη. Γεια σας. Για πείτε μας, γιατί βλέπουμε ότι συνεχώς έχουμε τις απειλές σχεδόν καθημερινά του παιδοβιαστή Μύχου, ότι αν δεν τον βγάλουν από τη φυλακή, θα αρχίσει να δώσει ονόματα πολιτικά. Κύριε Καμπούρη, ναι. Όταν είχα επικοινωνήσει για αρκετή ώρα μαζί του, ναι, προκειμένου να αναλάβω την υπεράσπισή του πριν εμφανιστεί στην, ναι, κυρία 35η ανακρίτρια πρωτοδικών Αθηνών, ναι, μου είχε πει μεταξύ άλλων, ναι, ότι είναι διατεθειμένος και εγώ θα τον συνεβούλευα έξω από το γραφείο της κυρίας ανακρίτριας να πει ολόκληρη την αλήθεια και να δείξει έμπρακτη μετάνοια και μεταμέλεια. Ναι. Μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι θα τους δώσω όλους. Θεωρώ ότι στα καταγωνιασμένα στο υπόγειο του μίνι μάρκετ που λειτουργούσε, διατηρούσε στον Κολωνό, κινητά και λάπτοπ που βρέθηκαν από Πακιστανούς εργάτες με τα οποία επεξεργάζεται το εγκληματολογικό της ΓΑΔΑ, ναι, εκεί υπάρχουν επικοινωνίες καταγεγραμμένες και ονόματα, δηλαδή όλα τα ηλεκτρονικά ίχνη και αποδεικτικά στοιχεία της συμμετοχής, εμπλοκής και ενοχής άλλων ανθρώπων, διότι μέσα στους 213 και πλέον που αναφέρεται η περιβόητη λίστα, υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι έχουν είτε πολιτική ιδιότητα ή άλλη επαγγελματική και είναι γνωστότεροι, είναι επιφανείς και ισχυρότεροι με κοινωνική και πολιτική θέση που εμείς δεν γνωρίζουμε. Σας λέω μόνο χαρακτηριστικά, ναι, ότι η ανήλικη που γεννήθηκε 17 του 2010 μόλις και είχε καταγγελθεί 1/9 από τη θεία της η σεξουαλική κακοποίηση, αλλά αυτή υπήρχε από τον Απρίλιο του 22 αποδεδειγμένα, όπου εξεδίδεται η ανήλικη, βέβαια το αρνείται αυτό. Ο Ηλίας Μύχος είχε στενές επαφές με κομματικά στελέχη συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος, ορισμένοι εκ των οποίων όχι μόνο φωτογραφίστηκαν ή έβγαλαν μια σέλφι, είχαν στενότερες επαφές, οικονομικές συναλλαγές, δωρεές ο κύριος Μύχος μετήχε σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και με άλλους και από τον καλλιτεχνικό χώρο, οι οποίοι τώρα προσποιούνται ότι δεν τον γνωρίζουν. Θεωρώ ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή του και εν όψη του γεγονότος ότι βαραίνει, γίνεται ολοένα και πιο βαρύ το κατηγορητήριο, αντιμετωπίζει κακουργηματικές πράξεις, δηλαδή δίωξη για ιδιαζόντως οι δεξιοί εγκλήματα, τα οποία επισύουν ποινή καθήρξεως μέχρι και ισόβια. Από 20-25 χρόνια καθήρξεως και ισόβια. Κύριε Νουλέζα, εν όψη αυτού του γεγονότος, ναι, επειδή γνωρίζει και έχει συνειδητοποιήσει ότι αν ανοίξει το στόμα του και κατονομάσει δείχνοντας έμπρακτη μεταμέλεια, ενδεχομένως τύχει ευνοϊκότερης ποινικής μεταχείρισης με βάση το 84 παράγραφος 2 δέλτα του ποινικού κώδικα, δηλαδή για την έμπρακτη μεταμέλεια και μετάνοια. Κύριε Νουλέζα, αυτή να πούμε, κύριε Νουλέζα, η εκτίμησή μου αποδεικνύεται αληθινή. Να πούμε, κύριε Νουλέζα, ότι εσείς ήσασταν ο δικηγόρος που... Ο παρολίγων. Ο παρολίγων δικηγόρος του Μύχου. Σας είχε πάρει τηλέφωνο, ναι, είχατε συναντηθεί. Είχαμε επικοινωνήσει, αλλά εν όψη του γεγονότος, ναι, ότι βρισκόμουν στη Βόρεια Ελλάδα και δεν ήταν πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια, ναι, δεν είχα τη δυνατότητα να το συναντήσω, να ετοιμάσουμε την απολογία. Είχε συμβοληθεί μάλιστα ο κύριος Χρονόπουλος, που δεν ήθελε να εμφανίζεται ως υπερασπιστής του για προσωπικούς επαγγελματικούς λόγους, ότι θα είχε δευτερεύοντα ρόλο. Τελικά, εν όψη και του γεγονότος ότι δεν με γνώριζε ο κύριος Ηλίας Μύχος, αλλά η επικοινωνία μας επιτεύχθηκε με παρέμβαση τρίτου που του πρότεινε να λάβω την
αντιπρόσωπη του, δεν ευδοκίμησε αυτή η συνεργασία. Πότε σας είπε και με ποιο τρόπο σας είπε ότι θα τους δώσει όλους? Τότε, επειδή ήταν αγανακτισμένος, ναι, και είπε χαρακτηριστικά ότι του έσυσαν παγίδα και πλεκτάνει και ότι θα αναγκαστεί να μιλήσει και να ανοίξει το στόμα του και θα τους δώσει όλους γιατί έχει στοιχεία, νομίζω ότι αυτό ήταν ρεαλιστικό, πραγματικό. Και δεν το έλεγε εν είδη απειλής. Το εννοούσε πραγματικά. Και είμαι βέβαιος ότι αργά ή γρήγορα θα το πράξει. Είναι σημαντικό τώρα, αυτό που λέτε, κύριε Μουλέζα, γιατί δηλαδή, είσαστε ο παρολίγων δικηγόρος του, είσαστε ο άνθρωπος όπου την πρώτη στιγμή πάνω στον εκνευρισμό του είπε ότι θα ανοίξει το στόμα του και θα τους δώσει όλους. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι θα μιλήσω και θα τους κατονομάσω. Ναι. Απλά δεν ήταν εφικτό να τον δω εντός ημέρας και την επομένη να απολογηθεί και έτσι επέλεξε εκείνος και η οικογένειά του, η αδελφή του και ο πατέρας του Αντεσφάλου, να εκπροσωπηθεί από συνάδελφο Αθηνών. Όμως θεωρώ ότι θα πραγματοποιήσει αυτή την απειλή του αργά ή γρήγορα. Άρα θεωρείτε ότι θα ανοίξει το στόμα του και θα μιλήσει, γιατί αυτά τα οποία λένε σοφρονιστικοί υπάλληλοι είναι αυτά που ακούνε καθημερινά τον ίδιο, ότι εάν δεν τον βγάλουν από τη φυλακή θα μιλήσει και θα πει ονόματα. Αν δεν απολυθεί, πολιτικά αν ονόματα, φυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, ναι, μάλλον θα το πράξει, ναι, έτσι κι αλλιώς είναι το ανώτατο όριο 18 μήνες και σας θέτω υπόψη, ναι, ότι η ανήλικη εξεταζόμενη με παρουσία παιδοψυχολόγου, ναι, είπε ότι έχει δει να την επισκέπτεται κάποιος για να συνευρεθεί ερωτικά, ο οποίος μιλά συχνά στη Βουλή και ότι αν τον ξαναδεί προσεκτικότερα θα τον αναγνωρίσει. Επαναλάβετε το λίγο αυτό, επαναλάβετε αυτή τη φράση που είχε πει το 12χρονο κουπεδάκι. Είπε η ανήλικη πριν μερικούς μήνες, ναι, παρουσία παιδοψυχολόγου, ναι, ότι ένας κοινοβουλευτικός, ναι, που μιλά συνέχεια στο βήμα της Βουλής, ναι, είναι ένας από εκείνους που είχε επικοινωνήσει προκειμένου να συνευρεθεί ερωτικά. Δεν ξέρω αν ήταν στο στάδιο απόπειρας ή αν έγινε αυτό και ότι αν ξαναδεί βίντεο της δείξουν θα θυμηθεί ποιος είναι. Μάλιστα. Αυτό το έθαψαν μετά τα κανάλια. Ενώ βγήκε ακριβώς για λίγο, μετά θαύτηκε. Θαύτηκε εντελώς. Θεωρώ, ναι, κύριε Καμπούρη, ότι έχει παρασχεθεί υπόσχεση στον κύριο Μίχο ότι θα αποφυλακιστεί, ότι η υπόθεση θα πέσει χαμηλά, ναι, θα υποβαθμιστεί και ότι μετά από μερικούς μήνες που δεν θα είναι πρωτοσέλιδο θέμα και πρώτο θέμα της επικαιρότητας, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αποφυλακίσεώς του. Αυτό επειδή δεν φαίνεται στο ορατό μέλος, στον ορίζοντα, προφανώς τον έχει, του έχει προκαλέσει εκνευρισμό και είπε αυτό. Που λέτε και εσείς. Ακούμε, κύριε Μουλέζα, ότι έχει μεγάλο δρόμο και η αστυνομία ολιγόρησε και τρανή απόδειξη ότι ήταν κάτω στο υπόγειο. Δύο κινητά τηλέφωνα και ένα λάπτοπ που υπήρχαν σημαντικά στοιχεία τα οποία μόλις τώρα βρέθηκαν και προσπαθούν να φτάσουν στα ηλεκτρονικά ίχνη υποψήφιων ή μη πελατών της ανήλικης. Κύριε Νουλέζα, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Μίχος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έχει επικοινωνήσει με αστυνομικό του αστυνομικού τμήματος Ομόνιας και του είπε ξεκάθαρα: «Μου υποσχεθήκατε ότι θα βγω. Εάν μέχρι το δικαστήριό μου δεν βγω από τη φυλακή, θα τους πάρω στον τάφο μου μαζί». Και είπε να το μεταφέρει αυτό το μήνυμα ο αστυνομικός σε έναν κολλητό πρωτοκλασσά του υπουργού. Μάλιστα. Άρα, ναι, και έχει επικοινωνήσει με πρώην ανώτατο δικαστικό και δικηγόρο. Με πρώην αεροπαγή. Δεν ήμουν παρόν στη συνομιλία για να επιβεβαιώσω την στοιχομηθεία. Ναι. Πάντως σίγουρα κάθεται σε αναμένα κάγκουνα και ενδεχομένως σκέφτεται στη σκέψη ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να αποκαλύψει. Ναι, όμως ναι, αυτό που είπε η μικρή, η 12χρονη, για αυτόν που μιλάει στη Βουλή με αυτή την πληροφορία ότι θα τους πάρω μαζί μου και είπε να μεταφερθεί το μήνυμα σε κολλητό πρωτοκλασσά του Υπουργού, αυτά τα δύο έρχονται και δένουν. Μάλιστα, έρχονται και δένουν. Και δένουν επίσης ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία προσπάθεια συγκάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης συγκεκριμένης υπόθεσης. Σταμάτησαν να ασχολούνται με την υπόθεση. Ναι. Ότι υπάρχει ένα αόρατο χέρι που προσπαθεί αυτή την υπόθεση να τη ρίξει στα χαμηλά. Μακάρι να διαψεύσει το. Αόρατο χέρι, λέει ο κύριος Μουλέζας.
Ο δικηγόρος, λοιπόν, ο παρολίγων δικηγόρος του Μίχου. Και έχει δώσει και τελεσίγραφο, τελεσίγραφο. Δύο μέρες πριν από τις εκλογές θα κάνεις αποκαλύψεις. Πάντως, κύριε Νουλέζα, αυτά που λέτε είναι βόμβες, έτσι. Βόμβες, δηλαδή, ένας φερόμενος παιδοβιαστής να λέει ότι αν δεν βγω από την φυλακή θα δώσω ονόματα πολιτικών. Γιατί δύο, αυτό ημέρες, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, είπε. Θα έχει ο Μίχος, απειλή. Ναι. Δεν είναι γνωστό τη σπάση στο Πανελλήνιο ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε στενές επαφές, συναλλαγές και συγχρωτιζόταν, συναγελάζονταν κλπ. Με επιφανείς πολιτικούς και μη συγκεκριμένου πολιτικού χώρου που ανεξάρτητα αν ισχυρίζονται και προσποιούνται ότι δεν το γνωρίζουν, λίγο πολύ κάτι θα είχε υποπέσει στην αντίληψή τους και δεν ξέρουμε τις αγνές προθέσεις ολωνών αυτών. Αυτόν. Αυτό έχω να πω. Ας διατηρήσουμε μια επιφύλαξη. Γιατί ρόλο στην διακεκριμένη μας τροπία έχει και άλλος, ο επωνομαζόμενος Μιχάλης, ο οποίος έχει κρυθεί προσωρινά κρατούμενος. Έχει εύρωση η υπόθεση. Θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο των εμπλεκομένων. Κύριε Νουλέζα, εμείς θα παρακολουθούμε την υπόθεση για οτιδήποτε νεότερο θα παρουσιάζουμε τα νέα στοιχεία, γιατί θα το πω για μία ακόμα φορά. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης των στοιχείων και δυστυχώς των αφιούν προς τα έξω στα μέσα ενημέρωσης τα καινούργια που προκύπτουν. Όπως λέμε, κουκουλώματος. Κουκούλωμα, ξεκάθαρο κουκούλωμα. Και ποιοι κουκουλώνουν και για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Υπάρχουν όμως, ναι, κύριε Καμπούρη, υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο, έτοιμοι δικαστές, όπως λέμε. Είναι η κοινή αυτή η φράση και θεωρώ και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη γιατί θα φτάσει στο κρατήριο και στο εδόλιο θα καθίσουν επώνυμοι και μη. Γιατί μέχρι τώρα μια ήταν οι ανώνυμοι σύντομη, που εκλήθηκαν απολογητούς. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα ο Μίχος να αποφυλακιστεί? Όχι. Όχι καμία απολύτως. Τουλάχιστον για το προς το παρόν. Λέτε όμως ότι είναι πολύ πιθανό να κληθούν εκτός από τους μη γνωστούς εμπλεκόμενους και γνωστά πρόσωπα. Τουλάχιστον 2-3 επώνυμοι που πιστεύω είναι αυτοί που κρύβονται στα κινητά και το λάπτοπ που βρέθηκαν. Πολιτική, κύριε Νουλέζα. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι κοινοβουλευτικός ή μπορεί να είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό θα το βρει το εγκληματολογικό. Η χαρά η οποία πρέπει να επιταχύνει επισπεύσει στους ρυθμούς. Είναι συγκλονιστικά τα όσα βγαίνουν στο φως δημοσιότητας, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς. Είναι το μέγεθος της δυσοσμίας. Βρωμάει πολύ αυτή η υπόθεση. Ακριβώς, κύριε Καμπούρη. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που μου δίνετε βήμα και νομίζω έχουμε όλοι χρέος και πρωτίστως ο Ηλίας Μίχος να πει την αλήθεια, μήπως και εκριζωθεί και εξαλειφθεί αυτό το καρκίνωμα της παιδοφιλίας και παιδεραστίας που μας δυσφημεί ως χώρα παγκόσμια. Μάλιστα. Σας έχουμε γίνει πολύ χώρα φιλοξενίας και υποδοχής παιδεραστών. Και οι νόμοι να αλλάξουνε. Να έχουμε εξαντλητικές ποινές για όλα αυτά τα αποβράσματα της κοινωνίας. Αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτά τα ζητάμε, ποινών, τα φωνάζουμε καθημερινά. Να εκτείνεται η ποινή και να μην αναστέλλεται η ποινή. Ισόβια, ισόβια. Χημικός ευνοχισμός, εδώ και τώρα. Με όρους. Για τέτοια ιδεκτή αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν να κάνουν με τη γενετήσια ελευθερία, να μην απολύεσαι με όρους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μέζα. Καλή δύναμη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Θα πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι, το φωνάζουμε καθημερινά. Το λέμε εδώ και χρόνια. Θα πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι, χάδι. Βλέπουμε ότι υπάρχει προστασία στους παιδεραστές. Βλέπουμε αυτή την υπόθεση που βρωμάει εντελώς και κανένα δυστυχώς συστημικό μέσο ενημέρωσης δεν ασχολείται. Γιατί πάνε να καλύψουν μέσα στα μέσα ενημέρωσης κάποιους οι οποίοι εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι τόσο ισχυροί και δυνατοί που ελέγχουν τηλεοπτικά κανάλια και δημοσιογράφους. Τεράστιο το ερωτηματικό. Πάμε, πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να δώσουμε Βόρεια News.